Επιστροφή στην εργασία από χθες και των ανεμβολίαστων υγειονομικών, αλλά υπό προϋποθέσεις που εγείρουν αρκετά σχόλια ή αντιδράσεις, καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους τα δύο τεστ που πρέπει να κάνουν την εβδομάδα. 101 στον αριθμό για την Περιφερειακή Ενότητα της Κρήτης. Οι 12 από αυτούς, εάν θυμάμαι καλά, από αυτά που μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Βρύσαλης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτή την υπουργική απόφαση, κύριε Βρύσαλη? Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά από τον 1984 σε ό,τι έχει να κάνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής των ανεμβολίαστων υγειονομικών στην εργασία τους. Καλή σας μέρα, κύριε Δουλειά, και καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Από σήμερα έρχονται στην εργασία τους οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή. Την Παρασκευή αργά το βράδυ ήρθε η εγκύκλειος που προσδιορίζει αυτό που είχε υποθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα επιστρέψουν με δύο τεστ και ότι σε τμήματα που είναι ασθενείς ανασοκατασταλμένοι, που είναι σε εντατικές, δεν θα μπορούν να εργαστούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια δικαίωση τουλάχιστον και του υγειονομικού κινήματος η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή έβαζε διάφορα προσκόμματα ώστε να μην την υλοποιήσει. Από σήμερα έρχονται σταδιακά οι εργαζόμενοι αυτοί και βεβαίως άξιο σχολιασμού είναι αυτό που αναφέρθηκε και τώρα στο ρεπορτάζ σας, ότι θα έρχονται με δύο τεστ την εβδομάδα επιπληρωμή και με αυστηρή εφαρμογή της μάσκας υψηλής προστασίας. Κοιτάξτε να δείτε, ήδη βρισκόμαστε σε ένα νέο κύμα πάλι κορονοϊού. Ήδη νοσούν και συνάδελφοι υγειονομικοί αυτή την περίοδο στα νοσοκομεία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση που τα μέτρα προστασίας και για τον κορονοϊό και για την γρίπη δεν έχει υπαρθεί κανένα. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε αναταχτά χρονικά διαστήματα ο γιατρός εργασίας να έκανε τα τεστ μαζί με τους επισκέπτες υγείας σε όλους τους εργαζόμενους δωρεάν. Εν τούτης είδαμε, αν θέλετε, αυτό το φαινόμενο να στέλνουν το γιατρός εργασίας και επισκέπτρια υγείας στα σπίτια γιατρών να εξετάζουν, να επιβεβαιώνουν αν είναι όντως ασθενής ή όχι. Το λέω έτσι σκοπτικά, γιατί ακριβώς θα έπρεπε από χτες να είχαν γυρίσει εργαζόμενοι και βεβαίως να είχε ενισχυθεί το σύστημα υγείας με χιλιάδες κόσμο για να ανταπεξέλθει στο νέο κύμα ιώσεων και κορονοϊού που είναι πρώτο πυλών ή έχει φτάσει ήδη. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως έχουν γεμίσει οι κλινικές, ούτως ή άλλως υπάρχουν θέματα και τις προηγούμενες ημέρες μας το λέγατε σε όλους τους τόνους, κύριε Βρύσαλη, ότι ιώσεις, γρήπη, κορονοϊός είναι πραγματικά έτσι μια δύσκολη κατάσταση και συγκυρία που ταλαιπωρεί και τον κόσμο, ταλαιπωρεί και εσάς από την άλλη πλευρά ως εργαζόμενους μέσα στα νοσοκομεία. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεστ τα οποία πληρώνετε από την τσέπη σας, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνετε και εσείς, αν και είσαστε εργαζόμενοι μέσα στο χώρο των νοσοκομείων. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέμε και κάτι καινούριο, δεν ανακαλύφθηκε η Αμερική, έτσι. Ακριβώς, και κοιτάξτε αν δείτε τώρα τα αυτονόητα τα συζητάμε τώρα ακόμα μια φορά στο 2023. Δηλαδή αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή θα έπρεπε να έχουν όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας ώστε να μπορούμε να εκτελέσουμε το έργο μας όπως πρέπει. Τούτης, για άλλη μια φορά δεν γίνεται, στοχοποιούνται οι υγειονομικοί, ακόμα μια φορά ρίχνεται στους εργαζόμενους η ατομική ευθύνη να κάνουν από μόνοι τους τα στες, και απ' την άλλη και από την τσέπη τους να πληρώνουν για πράγματα που η πολιτεία θα έπρεπε να εξασφαλίσει όχι μόνο στους υγειονομικούς, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο υγειονομικοί, θα ανοίξουν τα σχολεία τώρα, πάλι οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνουν τα παιδιά τους τεστ, για να θέλετε να προσέρχονται στους γιατρούς αν αρρωστήσουν, γιατί τα τμήματα επιγόντων περιστατικών στενάζουν από κόσμο που προσέρχεται, γιατί υπάρχει απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
και βεβαίως ξαναεπαναλαμβανόμαστε για άλλη μια φορά, αλλά δεν θα κουραστούμε, κυρία Βρουγεράκη, να τα λέμε και από το σταθμό σας, ότι αν δεν λυπούν βασικά προβλήματα, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και η κυβέρνηση αντί να τα λύνει, τα οξύνει και τα δημιουργεί ακόμα περισσότερο με την πολιτική της. Τύχες, γέννη, είχα πάντα. Καλή χρονιά, καλημέρα. Καλή χρονιά με υγεία και υπομονή και αντοχές, κυρία Βρουγεράκη, σε όλο τον κόσμο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.